Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ σε ένα ίδρυμα το οποίο επιτελεί ένα τεράστιο έργο και χαίρομαι που είμαστε σε θέση σαν ομογένεια και μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι μόνο αυτό το ίδρυμα που βοηθάμε, υπάρχουν και άλλα 5 ιδρύματα, συνολικά 6 φέτος, από 10.000 δολάρια στο κάθε ίδρυμα. Και ο οργανισμός μας ασχολείται ειδικά με παιδιά και ό,τι έχει να κάνει με παιδιά και ειδικά με ιδρύματα τα οποία βοηθούν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αυτό το κάνουμε κάθε χρόνο και είναι ιδιαίτερη μου χαρά γιατί κάναμε και πάφιος και είμαστε εδώ να βοηθήσουμε για 2 ιδρύματα από την επαρχία μας. Τα οποία είναι? Είναι το Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου, το οποίο βρισκόμαστε σήμερα εδώ, και επίσης το Ίδρυμα που βοηθά παιδιά με αυτισμό. Και όπως καταλαβαίνω, είναι στην περιοχή της Τεχνικής. Αυξημένες οι ανάγκες αυτών των ιδρυμάτων? Μεγάλες οι ανάγκες, πολύ αυξημένες, και όπως μου έλεγε και η Διευθύντρια, λόγω της κρίσης καταλαβαίνετε ότι τα έσοδα είναι πολύ λίγα και γίνεται ένας τεράστιος αγώνας ώστε να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες που πραγματικά οι οικογένειες αυτών των παιδιών χρειάζονται. Η στήριξη του κράτους πώς θα τη χαρακτηρίζετε? Το κράτος